samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Καταρχήν να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή έχει αρχίσει και κάνει και έντονη την παρουσία της και σε τοπικό επίπεδο. Είχατε και πριν από λίγες ημέρες μια παρουσία σε μια εκδήλωση που έγινε για τους πεσόντες της Μικράς Ασίας στο μνημείο της Ψηλισάμου. Τώρα μια πιο ακόμη έτσι με έντονη παρουσία με κάλεσμα για πορεία διαμαρτυρίας την Κυριακή. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το κάλεσμα προστείνεται σε όλους τους πολίτες της Σάμου, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, το πούμε έτσι, το τι ψηφίζει ο καθένας, δεν μας απασχολεί εμάς αυτό. Εμάς το μόνο που μας απασχολεί είναι το καλό του νησιού μας. Mm-hmm. Και σίγουρα η δημιουργία του κέντρου πάλι μόνο κακό μπορεί να φανεί. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται να ξαναγεμίσουμε το μετανάστες εδώ στη Σάμου. Δεν ξέρουμε δηλαδή, πού μπορεί να προστάσουμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνουμε δηλαδή δεύτερη κομματέρη, όπως γίνει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να γίνουμε και στη Σάμου. Γιατί κακά τα ψέματα από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα ξαναλειτουργήσει το κέντρο, ναι, κάθε μέρα μπαίνουν δεκάδες άτομα. Ναι. Αυτό όντως είναι γεγονός. Από την άλλη όμως, η ερώτηση που έρχεται αυτόματα είναι το ότι εάν δεν υπάρχει το κέντρο και συνεχίζονται να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, δεν τίθεται άλλο θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μπαίνουν, τι θα γίνεται με αυτούς. Άμα υπήρχε και καλύτερη φύλαξη συνόρων, mm-hmm, δεν πρόκειται να πέναγε κανένα. Αλλά όπως βλέπουμε, επιτρέπουν έκταση είναι τρίτια τα σύνορά μας. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούν τα παιδιά και του λιμεναρχείου και του project, αλλά όταν είναι δύο σκάφη μόνο για να ανέξουν μια μεγάλη περιοχή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Οπότε πιστεύετε ότι μια καλύτερη φύλαξη των συνόρων θα είναι περισσότερες λύσεις στο πρόβλημα από ότι ένα κέντρο μεταναστών, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Και όπως λένε και λέγανε και οι βουλευτές μας, ότι καλύτερος τρόπος φύλαξης συνόρων είναι ο στρατός. Ναι. Γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά πάνω, ειδικά στον Εύρο, με πολιτισμούς από απέναντι. Και μπορεί να το δούμε και εδώ, έτσι. Δεν το θεωρώ καθόλου απιθανό. Mm-hmm. Τώρα, επιτρέψτε να ρωτήσω για την Κυριακή. Την Κυριακή να πούμε ότι η πορεία διαμαρτυρίας έχει οριστεί για τις 11 η ώρα το πρωί, έτσι? Μάλιστα. Έχει κίνηση από το άγαλμα του Μεσαιτήλου Σοφούλη, ναι, μέχρι το λιμενικό ταμείο και επιστροφή. Μάλιστα. Μετά θα υπάρξει κάποια ομιλία εκεί στην πλατεία Δεμιστοκλή Σοφούλη? Όχι, εντάξει. Πολύ να πούμε δύο λόγια ή πριν την πορεία, ναι, ή μια στάση στο λιμενικό ταμείο. Ναι. Όχι, είναι κανένας ιδιαίτερος λόγος. Ναι. Και τώρα δεν είναι καιρός για λόγια, είναι καιρός για πράξεις πια. Ναι. Όταν λέτε για πράξεις, τι εννοείτε? Πάντα συγγνώμη απλά, μιλάμε έτσι. Δεν μιλάμε για τακτισμούς, για φασάρεις, για τέτοια. Ναι. Όπως είναι μερικοί να μας δείχνουν προς τα έξω. Mm-hmm. Κάνουμε ένα νόμιμο αγώνα για το καλό του νησιού μας και τίποτα παραπάνω. Ναι. Κύριε Ζαβιτσάνα, γιατί ακριβώς είπατε και εσείς ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση για την Χρυσή Αυγή, η οποία καλλιεργείται δικαίως ή αδίκως. Υπάρχει και μια αντισυγκέντρωση, τουλάχιστον υπάρχει η φήμη, κυκλοφορεί έντονα η φήμη πληροφορία τις τελευταίες ημέρες, ότι θα πραγματοποιηθεί μια αντισυγκέντρωση την ίδια ημέρα και ώρα επίσης στην πόλη της Σάμου. Εάν υπάρχει μια αντισυγκέντρωση, εσείς πώς προτίθεστε να αντιδράσετε ή θα την αγνοήσετε? Θα κάνουμε κανονικά την πορεία μας, θα αγνοήσουμε τους πάντες. Και στην τελική, να σου πω και το άλλο, έχουμε ενημερώσει την αστυνομία και το λιμενάρχειο εδώ και μία μισή εβδομάδα. Μάλιστα. Και το ξέρουν ήδη. Τώρα, αν έχουν ενημερώσει και αυτό θα κάνουν την συγκέντρωση και έχει δεχτεί αστυνομία και το λιμενάρχειο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Απλώς το θέμα ότι εμείς θα το αγνοήσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή να μπλεχτούμε σε φασαρίες, παιδιά. Mm-hmm. Γιατί αυτό μπορεί να το χρειαστεί να το κάνουν από μόνοι τους. Να μας οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση για να έχουν μετά να λένε κι άλλα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, οι οποίοι όταν αναφέρονται στην Χρυσή Αυγή, αναφέρονται με όρους όπως εγκληματική οργάνωση ή συμμορία ή με άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Και δεν λέω μόνο σε επαναλλακτικό επίπεδο, αλλά μιλάω και εδώ για τοπικό επίπεδο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν έχουν αποδείξει για αυτά που λένε, θα πάνε στην εισαγγελία και δίνουν τη στοιχεία τους. Μόνο λόγια του αέρα. Απλώς ξέρουν ότι δεν έχουν με τίποτα να μας πολεμήσουν, να το πούμε έτσι. Βλέπουν ότι συνέχεια ανεβαίνουμε και στις τελευταίες μας σκοπίνες έχουν ήδη τρίτο κόμμα. Και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μας σταματήσουν. Mm. Αλλά αυτό, όπως έχετε καταλάβει εσείς, γίνεται μπούμεραγκ. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μας βρίζουν, να το πούμε έτσι, τόσο πιο πολύ εμείς ανεβαίνουμε.
Και θα ήθελα και το σχόλιο σας για το τελευταίο σχόλιο σας, και δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, γιατί να τονίσουμε ότι σας κλέβω χρόνο από τη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΑΜΟ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την πορεία που θα πραγματοποιήσετε εσείς την Κυριακή. Δεν θα σας τη διαβάσω όλη, γιατί είναι λίγο μεγάλη, δεν ξέρω αν είναι εν γνώση σας. Πάντως καταλήγει ζητώντας από τους Σαμιώτες να απομονώσουν, λέει, το φασιστικό μόρφωμα και τις απάνθρωπες επιδιώξεις του, να του γυρίσουν την πλάτη με περιφρόνηση, το εργατικό λαϊκό κίνημα να αποκαλύψει την υποκρισία και το λαϊκισμό της Χρυσής Αυγής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και στον οργανωμένο αγώνα. Μόνο έτσι μπορούν να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική και να γίνουν οι ίδιοι διαχειριστές του πλούτου που παράγουν. Έτσι καταλήγει αυτή η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για την πορεία διαμαρτυρίας που διοργανώνεται την Κυριακή. Κοιτάξτε, αν το ΚΚΕ θεωρεί ότι όλα αυτά που κάνουμε για τους Έλληνες, για τον ΟΑΕ Βελίνο, να το πω έτσι, που δημιουργήσαμε, για διανομή τροφίμων που γίνεται, που νοιαζόμαστε για το νησί μας, είναι γεμίζει λαθρομετανάστες, το θεωρούν αντιλαϊκό, είναι λίγο ψέμα. Απλώς θα ξεχνάμε από τίποτα παραπάνω, μη δυναμικήσω αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, χρειάζεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Για τον ΟΑΕΔ, που μάλλον για την έβρεση εργασίας σε Έλληνες, γιατί είναι μια ανακοίνωση την οποία την έβγαλε και η τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Τι είναι αυτό ακριβώς και πώς δουλεύει, και δουλεύει εδώ στο νησί μας? Νομίζω ότι ενδεχομένως είναι ενδιαφέρον. Όποιος άνεργος Έλληνας επιθυμεί, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, να μας δώσει τα στοιχεία του σε μια κατάσταση που έχουμε. Και έχουμε καλέσει και όλους τους επιχειρηματίες του νησιού που επιθυμούν να πάρουν, να προσλάβουν Έλληνες μόνο πολίτες στην επιχείρησή τους, να έρθουν και αυτή την επικοινωνία μαζί μας. Έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε την ανεργία που υπάρχει. Ναι. Γιατί υλοποιούμε αυτό που λέγαμε προεκλογικώς. Βοήθεια στους Έλληνες και τίποτα παραπάνω. Υπήρξε ανταπόκριση από επιχειρήσεις στη ΣΑΜΟ να προσλάβουν Έλληνες? Κοιτάξτε, τώρα εδώ σε τοπικό επίπεδο η ανακοίνωση είχε χθες ή προχθές. Ναι, έχει λύσει. Δεν μπορεί νωρίς ακόμα. Ναι. Να δούμε, ευελπιστούμε να υπάρξει. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως φαντάζομαι από ανέργους, τουλάχιστον άνεργοι υπάρχουν πολλοί και στην ΣΑΜΟ, έχει υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους, ένα πρώτο ενδιαφέρον? Έχει υπάρξει. Δηλαδή την πρώτη μισή ώρα που ανακοινώθηκε, κατευθείαν πέρανε τηλέφωνο. Δυστυχώς. Μάλιστα. Το λέω δυστυχώς, γιατί είναι τραγική κατάσταση. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια την οποία δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να την παραγνωρίσει. Κύριε Ζαβιτσάνε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.